Θέλω ένα χρόνο, το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Απολύτως, απολύτως. Ωραία. Αυτή είναι η περιγραφή του προβλήματος όμως. Κάτι πρέπει να κάνουμε μέχρι που να φέρουμε τους μονίμους γιατρούς. Πολύ σωστά. Οι λύσεις είναι δύο. Η μία είναι να δώσουμε παράταση στους ήδη υπηρετούντες επικουρικούς, ναι, και θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Μάλιστα. Και το δεύτερο, να ζητήσουμε από το Αγία Σοφία, διότι τα δύο νοσοκομεία αυτά, όπως ξέρετε, έχουν μια πολύ στενή γυθνίαση, ναι, επικοινωνούν και με υπόγεια σύραγγα, από ό,τι ξέρω, δηλαδή έχουν μια πολύ στενή σχέση τα δύο νοσοκομεία. Να συνδράμει. Δύο σένα. Λοιπόν, το νοσοκομείο λοιπόν Αγία Σοφία, ζήτησα από τον κύριο Παπασάβα και με διαβεβαίωσε ότι θα καλύπτει τις ανάγκες του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Παιδοκαρδιοχειρουργικό λοιπόν, τμήμα. Ένα λεπτό να το καταλάβουμε. Παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα έχει ήδη το Αγία Σοφία. Μόνο το Αγία Σοφία. Μόνο το Αγία. Αυτό κλείνει όμως. Τα στρατιωτικά το οποίο λειτουργεί, κλείνει σε τι κατάσταση. Δεν θα κλείσει, είναι. Ακούστε. Δεν θα κλείσει κανέναν, καμία μονάδα. Θα προσπαθήσουμε με λύσεις όπως είναι αυτή με τους επικουρικούς, αλλά δεν θα κλείσει καμία. Ναι. Ήδη εμείς βρήκαμε έναν διαγωνισμό του 10 με 1000 γιατρούς. Ναι. Αυτόν τον ενεργοποιούμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βάλει στο σύστημα γιατρούς. Ναι. Παιδοκαρδιοχειρουργός βρήκαμε... θα υπάρχει, αυτό είναι το ερώτημα. Ορίστε. Αυτό μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές. Παιδοκαρδιοχειρουργός θα υπάρχει. Κοιτάξτε, επειδή πρέπει και εσείς στην εκπομπή να μην κάνετε εντυπώσεις, σας ερωτώ. Δεν είναι θέμα εντύπωσης. Το ερώτημα μεταφέρω. Σας ερωτώ, εγώ. Εγώ αύριο το πρωί διορίζω γιατρούς. Πότε θα τους προσλάβω, μπορείτε να μου πείτε. Σε ένα χρόνο. Μα δεν μου απαντάτε στην ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό. Σας εξηγώ. Ένα λεπτό. Να καταλάβετε και εσείς το ερώτημα. Δεν είμαι ιδιωτική κλινική. Ένα λεπτό, κύριε Υπουργέ. Να καταλάβετε και εσείς το ερώτημα. Το ερώτημα που μας στέλνουν γονείς οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση γιατί τα παιδιά τους έχουν καρδιολογικά προβλήματα, να χτυπήσω ξύλο για κάθε γονιό. Ρωτούν εάν η παιδοκαρδιοχειρουργική του Αγία Σοφία είναι σε λειτουργία. Αυτό ρωτούν. Όλες οι μονάδες του Αγία Σοφία είναι σε λειτουργία. Όπως και το Αγλαία κύριε Γουκή, η μονάδα μάλιστα είναι συγκεκριμένη. Μάλιστα. Και ό,τι προβλήματα, κύριε Παυλόπουλε, ακούστε να δείτε. Το νοσοκομείο και οι υπηρεσίες του οφείλουν να είναι στις υπηρεσίες πρωτίστως της κοινωνίας και μετά των γιατρών και μετά των πολιτικών και μετά των δημοσιογράφων. Και οι γιατροί, αν έχουν προβλήματα, θα πρέπει να λυθούν. Μπορώ να κάνω έτσι, μια... Εγώ δεν τα καταλαβαίνω τα προβλήματα. Υπάρχουν, προηγούνται τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Προφανώς. Τελεία και παύλα. Προφανώς. Όποιος το καταλαβαίνει, δεν δέχομαι καμία άλλη ερμηνεία. Κύριε Κουρουπλή. Ορίστε. Βλάχος, κύριε Γιώργος. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Γεια σου, Γιώργο μου. Έλα, Γιώργο. Λέτε ότι αν προκηρύξω αύριο διαγωνισμό, θα τον προσλάβω μετά από ένα χρόνο. Προκηρύξω μέσα στο Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Θα προκηρύξω. Ναι. Αλλά δεν έχω άλλο τρόπο, Γιώργο. Ερώτηση. Μακάρι να μπορούσα να είχα. Δεν έχω άλλο τρόπο. Ερώτηση. Ναι. Δεν μπορείτε αυτή τη διαδικασία, αντί για να ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο, να την ολοκληρώσετε σε δύο μήνες, σε ένα μήνα. Γιώργο, δεν μπορώ. Μακάρι να μπορούσα, διότι υπάρχουν ενστάσεις που προκύπτουν από γιατρούς που θεωρούν ότι μπορεί να μείνει, διότι αυτή την κρίση την κάνουν υπάρχουν επιτροπές γιατρών. Βεβαίως, μακάρι να μπορούσαμε να το λύσουμε σε ένα μήνα. Αλλά υπάρχει μια διαδικασία δυστυχώς καθιερωμένη. Δεν έχουμε άλλον τρόπο. Να έρθει πιο κοντά αυτή η διαδικασία, κύριε Υπουργέ, αυτό λέω. Να συντιμηθούν οι χρόνοι. Γιώργο, πιέζουμε τα πράγματα, δεν μπορεί να φανταστείς. Εγώ έτοιμος διαγωνισμούς βρήκα και πιέζω κάθε μέρα την υπηρεσία να δουλεύουν, να σπρώχνουν τους γιατρούς, να δίνουν τις εκθέσεις για να μπορεί να κλείσουν η διαδικασία, να κλείσει η κρίση. Είναι μια διαδικασία, δυστυχώς. Μια ερώτηση από τον Γιώργο τον Κυρίτση, κύριε Υπουργέ, για να σας ευχαριστήσουμε. Το σύστημα θα το αιμοδοτήσουμε. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική μας απόφαση, κύριε Παυλόπουλε. Αλλά θα μας δώσετε και εμάς λίγο χρόνο. Εάν δεν το κάνουμε, τότε να μας κρίνετε. Αλλά δώστε μας λίγο χρόνο για να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες. Διότι μακάρι να είχαμε λύσει
μακάρι να είχαμε λύση. Όπως εδώ επικουρικούς. Δεν αμφισβητεί κανείς την ευαισθησία σας, κύριε. Επικουρικούς για να πάρουμε, κύριε Παυλόπουλε, επικουρικούς για να πάρουμε, θέλουμε 3 μήνες. Δεν αμφισβητεί κανείς την προσωπική σας ευαισθησία. Είναι γνωστή πολλά χρόνια τώρα πριν αναλάβετε υπουργικό πόστο. Ειδικά για τα θέματα της υγείας. Εδώ ορίστε, υπάρχει θέμα ευθύνης όλων μας. Ορίστε, κύριε Χρήστη. Εγώ τώρα έχω ευθύνη. Η ευαισθησία τελείωσε. Είναι ευθύνη. Να σας ρωτήσω, Υπουργέ, υπάρχουν στην Αθήνα τρία στρατιωτικά νοσοκομεία. Το 401 της αεροπορίας και τον ΙΝΙ Α του ναυτικού είναι πλήρη και από πλευράς εξοπλισμού και από πλευράς προσωπικού και νομίζω ότι έχουν και ειδικότητες παιδιατρικές κτλ. Δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να καλύψει προσωρινά αυτό το κενό. Τις ανάγκες τις καλύπτουμε αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν δημιουργούμε. Το νοσοκομείο Αγία Σοφία θα καλύψει. Είναι άλλο πράγμα οι παιδοχειρουργικές μονάδες και άλλο. Είναι άλλο πράγμα όμως. Είναι αλλά άλλο πράγμα. Μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Ειλικρινά σας το λέω, το νοσοκομείο δεν θα μείνει ακάλυπτο. Μέχρι που να προσλάβουμε κανονικά το νοσοκομείο, το Αγία Σοφία, οι γιατροί διαβεβαίωσαν το διοικητήριο ότι θα καλύψουν τις ανάγκες. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το κρατάμε έτσι όπως το λέτε. Τώρα θέλω μία κουβέντα, διότι έχουμε δώσει ένα ραντεβού να έρθετε εδώ στην εκπομπή και να πούμε τα υπόλοιπα. Θέλω όμως μία κουβέντα. Άκη, για να έρθω, δεν θα έρθω να λέω λόγια, πρέπει να λέω συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία, αλλά θέλω μία κουβέντα, εάν επιμένετε στις πολιτικές σας καταγγελίες για αμαρτωλές συμβάσεις εκατομμυρίων που βρήκατε όταν μπήκατε στο Υπουργείο Υγείας. Σήμερα, αγαπητέ μου Άκη, τα είπα και στο Σπίγκελ και έτριβα τα μάτια τους. Ότι δηλαδή... Εμίλησα στο Σπίγκελ γιατί μεταρρυθμίσεις ήρθαν να μας υποδείξουν οι κύριοι αυτοί και δεν μας υπέδειξαν μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη Γερμανία που τις ξέρω καλά και που θα μπορούσαν να περιορίσουν την αρπαγή του δημοσίου χρήματος. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, κύριε Παυλόπουλε, αφού με προκαλείτε. Στη Γερμανία, για μία πάθηση μπορεί να κυκλοφορούν 4-5 φάρμακα με διαφορετική τιμή. Η Γερμανία, λοιπόν, καλεί, η γερμανικός ΕΟΦ, καλεί λοιπόν τις εταιρείες και λέει «Φέρτε μου με επιστημονικό τρόπο και αποδείξτε μου γιατί εσύ δίνεις μεγαλύτερη τιμή, έχεις καλύτερη αποτελεσματικότητα». Και όταν δεν το αποδεικνύει, πάει στη χαμηλότερη τιμή. Έγινε κατανοητό αυτό που είπα? Βεβαίως. Πόσο δύσκολο ήταν, Άκη, να εφαρμοστεί στην Ελλάδα αυτό και να γλιτώσει ο κόσμος, το κράτος, ούκο λίγα χρήματα? Γιατί δεν αυτό έγινε. Αυτό το απλό, γιατί καταλαβαίνει ο Γιώργος ο Βλάχος γιατί μιλάω. Γιατί δεν έγινε. Πόσο δύσκολο, γιατί δεν έγινε. Γιατί, Άκη Παυλόπουλε, στον ΕΟΠΗ δεν λειτουργήσε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που θα γλίτωνε το κράτος μόνο από το φάρμακο που κυκλοφορεί το καινούριο της υπατήτηδας σε πάνω από 5 εκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο, μόνο για ένα φάρμακο? Δεν λειτουργήσε η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης. Ποτέ. Όχι. Λοιπόν, με εμένα, όταν θα έρχονται αυτοί οι κύριοι να μιλάνε, Άκη Παυλόπουλε, θα μιλάμε μαζί μου. Να είμαστε συνεννοημένοι. Καλό βράδυ, λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Σας περιμένουμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Καλό βράδυ. Παυλόπουλε.